Καλημέρα! Καλώς ήρθες σε αυτό το υπέροχο ανοιξιάτικο πρωινό! Αν βλέπεις για πρώτη φορά αυτό, αν βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα να τους ξυπνάμε πρωί-πρωί. Αν πάλι θέλεις να μάθεις πώς μπορείς να νικήσεις την αναβλητικότητα, τότε μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Είσαι έτοιμη λίγο να δώσουμε την καλημέρα μας? Είσαι έτοιμος? Πάμε! Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεραπών Φάκας, πρόεδρος της Θετικής Σκέψης και Ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που από ό,τι είδαμε στο βιντεάκι που κάναμε για να σας μας κάνετε τις προτάσεις και σεμινάρια σας απασχόλησε αρκετά. Καλημέρα! Καλημέρα. Τι κάνετε? Κάτσε να σας βρούμε κιόλας. Είναι λοιπόν, δεν είναι άλλο από την αναβλητικότητα. Και όπως πάντα θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα, γιατί τα παραμύθια, οι ιστορίες, οι εικόνες που δημιουργούμε μέσα στο μυαλό μας μας βοηθάνε να αποτυπώσουμε πολύ καλύτερα το μήνυμα, απλά αν λέγαμε απλά κάποια λόγια. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αναβλητικότητα. Θα λέμε κατά καιρός και άλλα βίντεο σχετικά με την αναβλητικότητα, οπότε θα είναι σε πολλά μέρη, θα είναι διάφορες ιστοριούλες. Η σημερινή ιστορία έχει να κάνει με το φράγμα. Η αναβλητικότητα είναι σαν ένα φράγμα που ξαφνικά μπαίνει στη ροή του ποταμού και αρχίζει και κόβει το νερό, έτσι η από εκεί πλευρά του φράγματος στερεύει από νερό και δεν είναι πλέον τόσο γόνιμη. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε όλο αυτό το εμπόδιο, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το φράγμα έτσι ώστε να ξαναέρθει το νεράκι στην κοιλάδα και να γίνει έφορη? Όπως ενδεχομένως να ξέρετε, το φράγμα ποτέ μα ποτέ δεν σπάει μπαμ και κάτω. Δεν γίνεται ξαφνικά κάτι και γκρεμίζεται το φράγμα. Το φράγμα σπάει επειδή το νερό βρίσκει μια πολύ πολύ μικρή δίωδο και αρχίζει σιγά σιγά και με το τριχοειδές φαινόμενο περνάει και η πολύ μικρή τρυπούλα μετά γίνεται λίγο πιο μεγάλη ρογμή και πιο μεγάλη και κάποια στιγμή σπάει και το παίρνει όλο παραμάζωμα. Έτσι ακριβώς θα κάνουμε και εμείς. Θα προσομοιάσουμε το νερό, που το νερό ψάχνει τον πιο εύκολο δρόμο. Δεν πάει στα δύσκολα, ψάχνει το πιο εύκολο. Τι σημαίνει αυτό? Ψάξε και βρες έναν τρόπο να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι. Το είπαμε και χθες με το goal, με τις μικρές νίκες. Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι για να καταφέρουμε κάτι θα πρέπει να πάμε από το 4-0 που λέγαμε χθες στο 4-4. Δεν γίνεται. Ένα-ένα βήματα. Οπότε βρες κάτι το οποίο θα σε βάλει στη διαδικασία να ενεργοποιηθείς. Βρες κάτι το οποίο θα σε αρχίσει να δημιουργεί μια πολύ μικρή ρογμή στο φράγμα και σιγά σιγά από εκεί να αρχίσει να περνάει το νεράκι. Και όσο περνάει το νεράκι, όσο τροφοδοτείς εσύ αυτές τις μικρές καθημερινές νίκες, όσο εσύ είσαι μέσα στην διαδικασία της ενεργοποίησης, όσο εσύ κάνεις δράση, τότε τόσο νιώθεις καλύτερα και όλο και περισσότερο θα ρίχνεις μέσα. Θα παίρνεις κουράγιο, θα αρχίσεις να αφήνεις πίσω σου έτσι την μαυρίλα της αναβλητικότητας και θα αρχίσεις να παίρνεις ενέργεια. Και αυτή η ενέργεια θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, σαν το νερό, να βρούμε την ελάχιστη αντίσταση. Πάμε να βρούμε τρόπους να ξεκινήσουμε να ενεργοποιήσουμε τον εαυτό μας, κάνοντας μικρές, ακόμη αρχικά και ασήμαντες εργασίες. Ναι, θα μου πεις εγώ ότι έχω project που τρέχουν σημαντικά και δεν κάνω τίποτα. Ναι, θα σου πω κι εγώ. Το ξέρω, σε καταλαβαίνω. Αλλά έτσι κι αλλιώς μέχρι τώρα έκανες τίποτα για τα project? Θα μου απαντήσεις εσύ. Δεν είναι καλύτερα από το τίποτα στην αναβροχιά που λένε καλό και το χαλάζει? Δεν είναι καλύτερα να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι έστω, ακόμη και να μην είναι το project έτσι που σε καίει πάρα πολύ, έτσι ώστε να ενεργοποιηθείς τη μία μέρα τη δεύτερη και την τρίτη μετά να πάρεις φόρα και για το project? Παίξε έξυπνα, αντίγραψε το νερό, ψάξε τον δρόμο με την ελάχιστη αντίσταση. Η αντίσταση κάποιες φορές είναι καλή, κάποιες φορές μας είναι και ζόρικη, δεν μας βοηθάει. Σήμερα είναι από τις περιπτώσεις που δεν τη θέλουμε. Άλλες φορές τη θέλουμε την αντίσταση για να κάνουμε το μη. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μας για σήμερα και το γεγονός ότι βλέπεις μέχρι αυτή τη στιγμή δείχνει, αποδεικνύει ότι θέλεις να κάνεις κάποιες αλλαγές στη ζωή σου. Αν θέλεις λοιπόν να δουλέψουμε μαζί για να σε βοηθήσω να εφαρμόσεις καινούργια εργαλεία προκειμένου να βελτιώσεις το μη στη ζωή σου, τότε είμαι πάντα δίπλα σου και μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα. Καλή συνέχεια σε όλους, να έχουμε μια υπέροχη Τρίτη με χαμόγελα και ας φυσάει, δεν πειράζει, φύσα να δούμε τι θα καταλάβεις και χιόνια λέει αύριο, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας άμε εμείς, η άνοιξη έχει έρθει, καλή συνέχεια σε όλους, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, άρε πότε θα βρεθούμε από κοντά όλοι μαζί μια μέρα 6 ώρα το πρωί να το φωνάξουμε, θα έρθει και αυτό αδέρφια, υπομονή, φιλιά πολλά.